Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, εκπομπή Safety Car, μόνο στο Λίμπερ 107,4. Λοιπόν, και πάμε να καλημερίσουμε τον υπεύθυνο επικοινωνίας της Cosmocar, καθώς χθες είχαμε εδώ στην πόλη μας την παρουσίαση του νέου Volkswagen Passat. Κύριε Μαρτίνο, καλή σας μέρα. Καλημέρα και ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που βρίσκεται το χρόνο και μας δίνετε τη δυνατότητα να πούμε πέντε πράγματα για την Cosmocar και για τις εταιρείες που εκπροσωπεί στην Ελλάδα. Λοιπόν, ο λόγος που σας έχουμε στον αέρα είναι γιατί χθες μας τιμήσατε και κάνατε την παρουσίαση του Volkswagen Passat εδώ στην πόλη μας. Όντως, με μεγάλη μας χαρά ξεκινήσαμε από κάποιο σημείο εδώ στην Θεσσαλονίκη και οδηγήσαμε μέχρι τη Χαλκιδική, νομίζω σε μια πολύ όμορφη διαδρομή. Θέλαμε να δείξουμε σε μια διαδρομή έτσι ταξιδιάρικη, όπως τη χαρακτήρισα, όλα τα προτερήματα του νέου μοντέλου της Volkswagen. Ένα Volkswagen Passat λοιπόν με 30 εκατομμύρια πωλήσεις σε όλο τον κόσμο, ανανεωμένο, και πάμε για τα καλύτερα. Ω, ναι, σίγουρα. Το μοντέλο είναι, έχει μια καριέρα σχεδόν 6 δεκαετιών, πάρα πολύ πετυχημένο. Όπως είπες και εσύ αγαπητέ Τάσο, 30 εκατομμύρια πωλήσεις, 21.000 πωλήσεις έχει κάνει μόνο η τελευταία γενιά του εδώ στην Ελλάδα. Αυτό δείχνει και πώς το... Έτσι, best seller είναι αυτό το μοντέλο. Να σημειώσω εδώ ότι κάθε χρόνο στην κατηγορία του, την τελευταία πενταετία, το Passat στην Ελλάδα έχει μερίδιο αγοράς περισσότερο από 20%. Αυτό δείχνει πόσο πολύ ο κόσμος το έχει αγαπήσει. Είναι ένα πολύ αγαπημένο μοντέλο. Και πλέον θα λέγαω ότι αλλάζει ρότα. Είναι κάτι τελείως ξεχωριστό το Passat που οδηγήσαμε, το Passat που λανσάρουμε αυτές τις μέρες. Υπάρχουν, θα τις πούμε πιστεύω και στη συνέχεια, σχεδιαστικές αλλαγές αλλά και ουσιαστικές αλλαγές όσον αφορά την τεχνολογία και αυτά που προσφέρει σε οδηγό και επιβάτες. Ωραία, για πάμε λοιπόν σιγά σιγά να πούμε για τις αλλαγές. Εξωτερικά είναι λίγο επιμικημένο το αυτοκίνητο. Αυτό οφείλεται και σε διαφορετικό σχεδιασμό των προφυλακτήρων εμπρός πίσω. Υπάρχει εκτεταμένη χρήση LED στα φωτιστικά σώματα. Πολύ μοντέρνο σχεδιασμό στις γρίλες. Πολύ μοντέρνο σχεδιασμό στα φώτα, γενικότερα στο πίσω μέρος. Είναι πολύ πολύ περισσότερο κομψό το αυτοκίνητο. Έλεγα ότι δεν ξαφνιάζει στον δρόμο, αλλά κάποιος θα το δει, αντιλαμβάνεται ότι είναι κάτι καινούριο, κάτι φρέσκο και είναι πολύ κομψό, πολύ επιβλητικό, πολύ όμορφο. Στο εσωτερικό θα έλεγα γενικότερα πλέον μιλάμε για μια high-tech αίσθηση. Αυτό που ξαφνιάζει ευχάριστα οδηγό και επιβάτες είναι ότι πλέον νιώθουν ότι βρίσκονται σε κάτι πολύ σύγχρονο, σε ένα ψηφιακό περιβάλλον. Ψηφιακός πίνακας οργάνων, το Active Info Display, ψηφιακή οθόνη αφής στην κεντρική κονσόλα από περίπου 9 ίντσες και μεγαλύτερη, και πλέον πληθώρα από συστήματα ασφαλείας, υποβοήθησης, άνεσης που ανήκουν τα περισσότερα από αυτά στο βασικό εξοπλισμό και που κάνουν τον οδηγό να νιώθει έτσι πολύ άνετα και πολύ ασφαλής κατά την οδήγηση. Το Passat που ξέρουμε και πλέον το ανανεωμένο το οποίο έχει παρουσιάστηκε, σίγουρα ξέρουμε ότι στο δρόμο όχι απλώς κινείται καλά, είναι κάτι για το οποίο είναι σήμα κατά τεθέν του Passat, κακά τα ψέματα να τα λέμε όλα για το συγκεκριμένο μοντέλο. Τώρα, με νέες τεχνολογίες και όλα αυτά που πλέον έχουν μπει στη ζωή μας, πιστεύω ότι αν είμαστε 20.000 πλέον θα αρχίσουμε να ανεβαίνουμε πάνω από τις 20.000 πλέον στις πωλήσεις. Το θέμα όμως για να ανεβούν οι πωλήσεις πρέπει να έχουμε και τιμή. Δηλαδή για να πάρεις ένα Passat το οποίο με τις νέες τεχνολογίες και με όλο αυτό το πακέτο που προσφέρει από τη βασική έκδοση, κάτι για το οποίο είναι πάρα πολύ καλό για κάποιον που θέλει να αγοράσει το Volkswagen Passat, περίπου πόσο είναι η αρχική του τιμή? Η τιμή ξεκινάει, το αυτοκίνητο μπορεί να το αποκτήσει κάποιος από 27.300 ευρώ. Και έχουμε κάτι αρκετά έξυπνο θα έλεγα ως Cosmocar Volkswagen. Δίνουμε τη δυνατότητα στον υποψήφιο αγοραστή να επιλέξει αν προτιμάει ως καύσιμο τη βενζίνη. Mm-hmm. Οπότε εκεί υπάρχει ο κινητήρας 1,5 TSI με διακοπή κυλίδρων, έτσι, κάποιες στιγμές το αυτοκίνητο δηλαδή δεν χρειάζεται να χρησιμοποιεί και τους 4 κυλίδρους, ο κινητήρας κινείται με τους 2. Κινητήρας τεχνολογίας EVO 150 ύπων. 27.300 ευρώ στην έκδοση εξοπλισμού Elegance, ή εδώ έχουμε χειροκίνητο κυβότιο, ή αν προτιμάει να έχει ως καύσιμο το πετρέλαιο,
τότε μπορεί να πάρει τον 1,6 κινητήρα TDI με 120 ύπους και αυτόματο κυβότιο DSG 7 σχέσεων. Άρα κάποιος βάζει σε μια διαβάθμιση τις ανάγκες και τις επιθυμίες του και επιλέγει είτε βενζίνη είτε πετρέλαιο, χειροκίνητο κυβότιο ταχύτητων ή αυτόματο με τιμή εκκίνησης 27.300 ευρώ. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό γιατί να τονίσω ότι το αυτοκίνητο είναι πάρα πολύ καλά εξοπλισμένο, δηλαδή στην τιμή αυτή πραγματικά δεν χρειάζεται να προσθέσει τίποτα περισσότερο. Αν θέλει να αλλάξει, αν θέλετε λίγο χαρακτήρα, μπορεί να επιλέξει την R-Line έκδοση που έχει πιο σπορ πινελιές και μια έτσι, ένα πιο σπορ look αλλά και μια αίσθηση πιο σπορ. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν άλλοι κινητήρες, δίλητρος πετρελαίου, δίλητρος βενζίνης. Υπάρχει μια πληθώρα από επιλογές για τον υποψήφιο αγοραστή. Κινητήρες πάρα πολύ. Το θέμα ότι από ό,τι είδαμε υπάρχει και υβριδικό μοντέλο. Σωστά. Και θα έλεγα ότι θεωρούμε και δικαιούται κιόλας να μπει στην κορυφή της γκάμας με κινητήρα 1.400 κυβικών εκατοστών και ηλεκτροκινητήρα. Ένα μοντέλο που συνδυαστικά αποδίδει 218 ύπους. Μπορεί να έχει αυτονομία έως 56 χιλιόμετρα. Κίνηση αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό γιατί οι έρευνες έχουν δείξει ότι περισσότερο από 80% των μετακινήσεων, των καθημερινών μετακινήσεων κάποιου γίνονται σε αστικό περιβάλλον. Οπότε μια τέτοια αυτονομία σημαίνει ότι κάποιος μπορεί να κινηθεί στην Θεσσαλονίκη ή οποιαδήποτε άλλη μεγαλούπολη για τις καθημερινές του ανάγκες αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια, με πράσινο περιβαλλοντικό αποτύπωμα κατά την κίνηση, όπως λέμε. Θα καταψηματώσω ότι έτσι είναι αστικό περιβάλλον και πραγματικά το να μετακινήσει μέσα στην πόλη με ηλεκτροκινητήρα είναι κάτι το οποίο είναι... όσοι σιγά σιγά θα μπαίνουμε, μάλλον όλοι σιγά σιγά θα μπούμε στον κόσμο του ηλεκτροκίνητου αυτοκινήτου. Για εμάς που είμαστε τυχεροί δημοσιογράφοι και έχουμε οδηγήσει ηλεκτρικό αυτοκίνητο, πιστέψτε μας ότι είναι άλλη αίσθηση. Τελείως άλλη αίσθηση και ακόμα στα υβριδικά που εκεί βλέπεις ότι δεν έχεις ανάγκη πλέον να λειτουργεί το καύσιμο αλλά απλά με το ηλεκτροκινητήρα να πηγαίνεις μέσα στην πόλη ήσυχα, αθόρυβα και χωρίς φυσικά να υπάρχει αυτή η περίφημη καλή κατανάλωση. Λοιπόν, τώρα εσείς εδώ... Θα προσθέσω να μου επιτρέψεις κάτι ακόμα ότι αυτό ακούγεται οικολογικό, ήσυχο, ήρεμο, αλλά υπάρχει και μία άλλη γωνία, ένα άλλο πρίσμα από το οποίο μπορεί να το δει κάποιος. Ότι για ταχύτητα μεγαλύτερη των 140 χιλιόμετρων, πλέον μαζί με τον βενζινοκινητήρα συνυπάρχει, δίνει ισχύ και ο ηλεκτροκινητήρας. Έχουμε δηλαδή το συνδυασμό των δύο κινητήρων συστημάτων, με αποτέλεσμα ο οδηγός να έχει στη διάθεσή του και να νιώθει αύτονη ισχύ. Πλέον δηλαδή σε αυτές τις ταχύτητες έχει και την επιθυμητή μεγαλύτερη ισχύ για καλύτερες προσπεράσεις, για πιο σπιρτόζικη οδήγηση. Οπότε το υβριδικό σύστημα δεν είναι απλά μόνο για οικολογική μετακίνηση, αλλά και ο οδηγός ευχαριστιέται περισσότερο την οδήγηση. Άρα είναι και μια άλλη παράμετρος που θα πρέπει να υπολογίσει κάποιος. Και κατά ψέματα ένα Passat με 218 άλογα, μόνο απαρατήρητο δεν περνάει. Το μοντέλο αυτό έχει 53.700 ευρώ, να το αναφέρω και αυτό. Εποφελείται από κάποιες διατάξεις όσον αφορά μικρότερα τέλη κυκλοφορίας κτλ. Αλλά με την ευκαιρία να του πω εδώ ότι τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι ακόμα καλύτερα για τα υβριδικά ή τα ηλεκτρικά μοντέλα. Οψόμεθα ελπίζουμε σύντομα να έχουμε κάποιες ανακοινώσεις, κάποια κίνητρα και ο κόσμος να μπορεί να αγοράσει πιο εύκολα και πιο οικονομικά ένα ηλεκτρικό ή υβριδικό αυτοκίνητο. Είναι αυτό πραγματικά που περιμένουμε στον κόσμο του αυτοκινήτου, να δοθούν κίνητρα για να μπορέσει ο κόσμος να αγοράσει πρωτίστως την υβριδική τεχνολογία, να μειωθούν και αυτοί οι περίφημοι συντελεστές οι οποίοι πραγματικά κάνουν τα αυτοκίνητα μερικές φορές τα οποία θα μπορούσες να αποκτήσεις να θες να βάλεις πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη για να μπορέσεις να το αποκτήσεις και αυτό δεν φταίει η εταιρεία η οποία το εισάγει. Αυτά είναι οι συντελεστές στο τέλος ταξινόμησης οι οποίοι πραγματικά το κάνουν να ξεφεύγει σε τιμή. Εσείς είστε εδώ για ακόμη και ένα λόγο σαν Κοσμοκάρ εδώ στην πόλη μας καθώς συμμετέχετε στον νυχτερινό ημιμαραθώνιο, έτσι δεν είναι? Σωστά, στον 8ο Διεθνή Νυχτερινό ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης όπως αποκαλείται,
Είναι μια εμπλοκή πολύ ευχάριστη και πολύ στρατηγική εμπλοκή της Cosmocar Volkswagen σε αγώνες δρόμου, μαζικούς αγώνες δρόμου. Αν δεν κάνω λάθος, μαζί με τον Ανοιξιάτικο Μαραθώνιο Μέγας Αλέξανδρος είναι η τρίτη χρονιά που συμμετέχει η εταιρεία. Μεγάλη μας χαρά, είναι μια μαζική εκδήλωση, είναι ένα αθλητικό πανηγύρι θα το χαρακτήριζα για τη Θεσσαλονίκη και είναι μεγάλη μας χαρά που συμμετέχουμε. Και να πω εδώ ότι μαζί με μένα σήμερα αναμένεται να φυχθούν στην πόλη και πολλοί συνάδελφοι από την εταιρεία, καθώς συμμετέχει και η Volkswagen Running Team. Οπότε σχεδόν σύσσωμοι θα έλεγα, θα κατέβουμε το βράδυ να απολαύσουμε αγώνα δρόμου στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Τρέξουμε και τις παρουσιάσεις, τρέξουμε και στους μαραθωνίους. Εντάξει, δηλαδή πραγματικά δεν υπάρχει αυτή η εβδομάδα για σας, είναι συνέχεια τρέξιμο. Ναι, αλλά θα έλεγα ότι συνδυάζω το νόμιτα του ωφελή μου. Χθες είχαμε μια καθαρά επαγγελματική εκδήλωση που είχα την ευκαιρία να δω πολλούς δημοσιογράφους Θεσσαλονίκης, κάτι πολύ ευχάριστο. Σήμερα είναι, θα έλεγα, μια έτσι ημέρα ψυχαγωγίας και ευχαρίστησης. Δεν είναι και είναι προνόμιο, θα έλεγα, να τρέχει κάποιος στην νυχτερινή Θεσσαλονίκη. Οπότε με μεγάλη μας χαρά έχουμε έρθει εδώ στην πόλη σας. Κύριε Μαρτίνο, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Είπαμε έτσι 5 πράγματα για το νέο Volkswagen Passat. Τώρα μας απομένει να το πάρουμε στα χέρια μας, να το οδηγήσουμε και να πούμε στον κόσμο πραγματικά την άποψή μας, που σίγουρα θα είναι, πιστεύω ότι δεν έχει να κάνει με το συγκεκριμένο μοντέλο, αλλά είναι ένα από τα σήματα κατευθείαν της μάρκας, οπότε η άποψή μας θα είναι, πιστεύω ότι θα ενθουσιάσει τον κόσμο και όποιον φυσικά παίρνει και οδηγεί ένα Volkswagen Passat. Εγώ ευχαριστώ για άλλη μια φορά για τη φιλοξενία και ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε ξανά στο μέλλον. Στην κυρία Νικόλα. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Γεια χαρά, καλημέρα, αντίο. Λοιπόν, νέο Volkswagen Passat, το οποίο έτσι να πούμε, να κάνουμε έτσι μια ενημέρωση για όσους δεν άκουσαν. Ξεκινάμε από τις 27.300 ευρώ το 1600 τον diesel κινητήρα με τους 120 ύπους με αυτόματο κυβότιο 7 ταχυτήτων και από εκεί πέρα πραγματικά η κατάσταση αρχίζει και ξεφεύγει. Έχουμε το DSI, τον κινητήρα από το 1500 DSI κινητήρα με τους 150 ύπους και ο οποίος συνδυάζεται με αυτόματο κυβότιο 7 σχέσεων. Εκεί πάμε στις 31.450 ευρώ. Δίλητρος κινητήρας με τους 150 ύπους πετρελαίου συνδυασμένος με το 7 αυτόματο κυβότιο πάμε στις 34.900 και η υβριδική έκδοση 1300 βενζίνης με συνδυασμό με ηλεκτροκινητήρα, απόδοση 218 άλογα, στην κορυφαία λοιπόν έκδοση του νέου Volkswagen Passat, και η τιμή αγγίζει τις 53.700 ευρώ. Πάμε λίγο έτσι να πούμε για το θεσμό, το AutoBest, το οποίο για ακόμη μία χρονιά πλέον AutoBest 2020 έχει επιλέξει τελική πεντάδα, η οποία το ένα συγκεκριμένο μοντέλο από αυτά τα πέντε θα πάρει και τον τίτλο του Best Buy Car of Europe το 2020. Οι πέντε φιναλίστ είναι το Nissan Juke, το Opel Corsa, το Peugeot 208, το Renault Clio και το Skoda Kamiq. Το Renault Clio συγκεκριμένα τις προηγούμενες ημέρες έγινε και η πρώτη πανελλήνια παρουσίασή του κάτω στην Αθήνα. Τώρα, ένα Opel Corsa που πραγματικά εκεί στην Opel είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένη που το συγκεκριμένο μοντέλο πάει να πάρει τίτλο, και πιστέψτε μας, όταν ένα αυτοκίνητο πάει και παίρνει ένα τίτλο από τους δημοσιογράφους είναι κάτι για το οποίο αυξάνει και τις πωλήσεις. Έτσι λοιπόν η πρεμιέρα του συγκεκριμένου μοντέλου έγινε στην έκθεση Φραγκφούρτης τον Σεπτέμβριο που μας πέρασε. Έχει και ηλεκτρική έκδοση, οπότε λοιπόν 31 από 31 ευρωπαϊκές χώρες οι δημοσιογράφοι θα τα βάλουν κάτω και θα βαθμολογήσουν τους 5 φιναλίστ: Opel Corsa, Nissan Juke, Peugeot 208, Renault Clio και Skoda Kamiq. Πάμε να ασχοληθούμε λίγο με τη Mazda, καθώς εκτός από τη φωτογραφία που έδωσε δημοσιότητα τις προηγούμενες ημέρες, πλέον ανέβασε και ένα βιντεάκι το οποίο έχει να κάνει με το πρώτο ένα crossover το οποίο είναι αμιγώς ηλεκτρικό από την Mazda. Η παρουσίασή του θα γίνει
Μάλλον παγκόσμια πρεμιέρα του θα γίνει στην έκθεση του Τόκιο στις 23 Οκτωβρίου. Εκεί λοιπόν οι Ιάπωνες θα το παρουσιάσουν για πρώτη φορά. Σίγουρα θα βασίζεται μια ολοκαίνουργη πλατφόρμα η οποία είναι ειδικά σχεδιασμένη για ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Η Mazda, να θυμίσουμε ότι είναι η μόνη εταιρεία που δεν συνεργάζεται προς το παρόν με άλλες εταιρείες, οπότε ό,τι εξέλιξη έχει κάνει στα δικά της μοντέλα είναι καθαρά δικιά της δημιουργία. Και ήρθε λοιπόν ο καιρός να μπει και αυτή στο χώρο του ηλεκτροκίνητου αυτοκινήτου. Οπότε λοιπόν Τόκιο 23 Οκτωβρίου, πρώτο crossover ηλεκτρικό, αμυγός ηλεκτρικό από τη Mazda. Πάμε και σε έναν ακόμα Ιάπωνα, ο οποίος πραγματικά βλέπει τις πωλήσεις να πηγαίνουν προς τα πάνω και να αυξάνονται κατά 7%, ιδιαίτερα στην Ευρώπη. Πρόκειται για τη Mitsubishi, η οποία λοιπόν κατά τους πρώτους 9 μήνες στην αγορά της Ευρώπης έχει αυξηθεί το μερίδιο της κατά 7%, 134.886 αυτοκίνητα πούλησε στην Ευρώπη και συνεχίζει να οι πωλήσεις πραγματικά να αυξάνονται. Συγκεκριμένα αυτά που έχουν σπάσει, μάλλον έχουν θυμιώσει τις μεγαλύτερες πωλήσεις, είναι το Space Stars και το Outlander, τα οποία έχουν το Space Stars συγκεκριμένα έχει αυξήσει τις πωλήσεις κατά 12%, ενώ το Outlander πάμε στις πωλήσεις κατά συν κατά 78%. 26.000, περίπου 27.000 αυτοκίνητα έχει πωλήσει η Mitsubishi στην Ευρώπη. Είναι πραγματικά εντυπωσιακά τα νούμερα. Το μοντέλο συγκεκριμένα, το Outlander, το οποίο έχει να κάνει με την plug-in hybrid έκδοση, σύμφωνα με την Mitsubishi, από την κυκλοφορία του τον Οκτώβριο του 2013 μέχρι και σήμερα έχει πουλήσει 151.735 αυτοκίνητα. Τίποτα λοιπόν δεν είναι τυχαίο. Όταν φτιάχνεις πραγματικά αξιόπιστα καλά αυτοκίνητα, ο κόσμος επιβραβεύει με τις πωλήσεις, και αυτό η Mitsubishi το έχει πετύχει και το πετυχαίνει εδώ και χρόνια. Η ώρα λοιπόν έχει πάει 10.30, πάμε στο διάλειμμα και επανερχόμαστε. Λοιπόν, Λίμπερο 107,4, εκπομπή Safety Car, μόνο εδώ στον Λίμπερο, εκπομπή αυτοκινήτου. Και είναι ιδιαίτερη χαρά να καλημερίσουμε τον διευθυντή και εκδότη του περιοδικού Car & Driver, τον κύριο Νίκο Μερτέκη. Κύριε Μερτέκη, καλή σας μέρα. Καλημέρα κύριε Κοτζάνη και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε, καθώς θέλαμε από καιρό έτσι να έχουμε εσάς στην ραδιοφωνική μας εδώ παρέα και να πούμε 5 πράγματα για το αυτοκίνητο. Λοιπόν, ο λόγος που σας έχουμε καλέσει και ευχαριστούμε που δεχτήκατε την πρόσκληση είναι, μάλλον οι λόγοι είναι δύο. Ο ένας έχει να κάνει με την παρουσίαση του νέου Toyota Yaris που έγινε στο Άμστερνταμ και την παρουσίαση του Renault Clio που έγινε στην Αθήνα εχθές σε πρώτη πανελλήνια παρουσίαση. Να ξεκινήσουμε από το Yaris, που κακά τα ψέματα όταν λέμε, ας πούμε, γιατί δεν ξέρω κάτω στην Αθήνα αν λέγεται, αλλά εδώ ας πούμε ότι αν λέμε για μεταχειρισμένα, λέμε α, κάνα Yaris να πάρω. Πραγματικά δηλαδή είναι το μοντέλο το οποίο έχει σηματοδοτήσει την αγορά, ειδικά του μεταχειρισμένου. Τώρα πλέον καινούργιο. Για πείτε μας κύριε Μερτέκη. Αν μου επιτρέπετε, δεν έχει σηματοδοτήσει την αγορά του μεταχειρισμένου, καθώς και οι πωλήσεις του λοιπόν ως καινούργιο είναι πολύ υψηλές, πάρα πολύ υψηλές, και από την πρώτη μέρα λοιπόν που βρέθηκε στην αγορά και ειδικά στην Ελλάδα, αξιοποιώντας και περνώντας λοιπόν στη συνείδηση λοιπόν του καταναλωτή ότι είναι ένα πολύ πολύ αξιόπιστο αυτοκίνητο, πολύ οικονομικό, με ένα πάρα πολύ καλό after sales, φθηνά service κτλ. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, όπως και τα περισσότερα λοιπόν της Toyota, έχουν αυτή την πορεία στην Ελλάδα. Να πω λοιπόν πριν πάμε στο καινούριο, ακόμα και το υπάρχον, αυτό που κυκλοφορεί λοιπόν σήμερα στην Ελλάδα και στην ευρωπαϊκή αγορά, ειδικά στην Ελλάδα την χάνει να είναι το best seller. Έχει πουλήσει για το 2019 μέχρι και τον Σεπτέμβρη 3.700 αυτοκίνητα, όταν το δεύτερο είναι περίπου 800-900 αυτοκίνητα πίσω. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί νούμερα μιλάμε. Τέταρτη γενιά λοιπόν, Yaris, θα έρθει τον ερχόμενο Σεπτέμβρη, το Σεπτέμβριο του 2020. Είναι σημαντικά αλλαγμένο, δεν έχει καμία σχέση με το υπάρχον, τόσο σχεδιαστικά αλλά όσο και
στις δομικά, ενώ λοιπόν καινούριο πλαίσιο, καινούριοι κινητήρες, καινούριο εσωτερικό, είναι ένα εντελώς καινούριο μοντέρνο αυτοκίνητο. Η Toyota λοιπόν τα τελευταία, μάλλον εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έχει κτίσει όλο αυτό το, το πράγμα και το οποίο τη φέρνει πάντα νούμερο ένα σε πωλήσεις και πάλι για ακόμη μια φορά στην χώρα μας είναι νούμερο ένα σε πωλήσεις η Toyota. Πλέον γιατί έτσι τέτοια αλλαγή φιλοσοφία στο Toyota Yaris, ήθελε κάτι να δώσει το κάτι παραπάνω εκτός από... Κοιτάξτε, πέρα λοιπόν από το design που βλέπουμε λοιπόν πολύ μεγάλη ταύτιση με την Corolla, την hatchback. Βεβαίως φαντάζομαι οι ακροατές μας θα το έχουν δει το αυτοκίνητο, έτσι είναι και αλλιώς αναρτημένο και στο δικό μας το site, το cardriver.gr, αλλά και σε όλα λοιπόν τα sites τα σχετικά. Λοιπόν, υπάρχει μια ταύτιση, έτσι κι αλλιώς προσπαθώντας να περάσω μια εταιρική ας πούμε σχεδιαστική ταυτότητα. Από την άλλη λοιπόν ακολουθούν και τις τάσεις γενικώς του αγοραστικού κοινού και βεβαίως και την τάση στα καινούργια πράγματα που έρχονται και μιλάμε λοιπόν για τον εξελεκτρισμό. Η καινούργια λοιπόν πλατφόρμα του Yaris, το καινούργιο πλαίσιο, το GAB, δίνει τη δυνατότητα του εξελεκτρισμού του αυτοκινήτου, δηλαδή να χρησιμοποιήσει με μεγαλύτερη άνεση την μπαταρία ή τις μπαταρίες και να μπορεί λοιπόν το αυτοκίνητο να είναι καλύτερα ζυγισμένο και να είναι έτοιμο για την επόμενη μέρα. Το πλαίσιο λοιπόν, εκτός το ότι είναι πολύ πιο στεβαρό σε σχέση με πριν, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα οδικά του χαρακτηριστικά, μιλάμε βέβαια για το καινούριο Yaris, είναι και πιο ελαφρύ, τουλάχιστον στην υβριδική έκδοση, γιατί αυτή θα είναι το σημείο αναφοράς στο καινούριο Yaris. Το νέο υβριδικό λοιπόν Yaris είναι 20 κιλά πιο ελαφρύ. Διαθέτει ένα καινούριο υβριδικό σύστημα, πάλι με το συμβατικό κινητήρα στα 1500 κυβικά, όμως το μοτέρ είναι τρικύλινδρο. Δεν μας έχουν δώσει την απόδοση του επισήμως ονομαστικά, παρά μας έχουν πει ότι θα είναι αυξημένη κατά 15%, πράγμα που σημαίνει, υπολογίζουμε, ότι θα είναι γύρω στους 115 ύπους, είναι μια χαρά, και προσφέρει 20% περισσότερη, καλύτερη οικονομία, άρα λοιπόν και χαμηλότερους ρήπους, άρα λοιπόν χαμηλότερο τέλη κτλ. Δηλαδή ήταν αξιόπιστο και οικονομικό το τρίτο για το Yaris, πλέον αρχίζουμε και ξεφεύγουμε. Δηλαδή πλέον θα υπάρχει όντως σήμα κατευθείαν Yaris. Ακριβώς. Στην κατανάλωση. Βεβαίως. Από εκεί και ύστερα λοιπόν να πούμε για αυτό που ενδιαφέρει τον κόσμο περί καταναλώσεων κτλ. Η Toyota υποστηρίζει ότι το Yaris μπορεί να προσφέρει μέχρι 130 χιλιόμετρα την ώρα, όταν λοιπόν είναι στον αυτοκινητόδρομο και ταξιδεύει μέχρι 130 χιλιόμετρα την ώρα, το 80% της απόστασης που θα διανύσεις να το κάνεις ηλεκτρικά, δηλαδή με μηδενικούς ρήπους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, δεν ξέρω πώς το έχουν καταφέρει, θα το οδηγήσουμε, το test drive θα είναι την άνοιξη, οπότε θα έχουμε λοιπόν και εμείς την δικιά μας άποψη. Το θέμα λοιπόν είναι το Toyota, την τεχνολογία των υβριδικών συστημάτων την έχει εξελίξει, την ακολούθησε πιστά όταν διάφοροι κατασκευαστές προσπαθούσαν να μπουν παντού και στα ηλεκτρικά και στα υδρογόνα. Η Toyota λοιπόν και οι περισσότερες ιαπωνικές εταιρείες δείξαν μια μεγάλη προσήλωση στα υβριδικά συστήματα και νομίζω το αποτέλεσμα τους δικαιώνει. Αυτό είναι το δεύτερο κοτσάνι που επιτρέπεται να συνεχίσουμε με το Yaris είναι το digitalized, δηλαδή η επόμενη τάση λοιπόν στο αυτοκίνητο που ξέρετε είναι η ψηφιοποίηση. Ακριβώς. Έτσι λοιπόν και το Yaris εσωτερικά έχει αποκτήσει οθόνες ψηφιακές για τις ενδείξεις, στροφόμετρο, ταχύμετρο και όλα αυτά και μια κεντρική οθόνη για το σύστημα ενημέρωσης στο εσωτερικό, όπως επίσης και ένα head-up display, δηλαδή 10 inch που απεικονίζει στο μπαρμπρίζ τις ενδείξεις που θέλει να βλέπει λοιπόν ο οδηγός, με μια λογική να μην αποσπάται η προσοχή του από τον δρόμο. Συν του ότι και το τιμόνι, καθώς η Toyota θέλει να το κάνει λίγο πιο οδηγοκεντρικό το αυτοκίνητο, έχει λοιπόν καλύτερη πιο κάθε κλίση, ούτως ώστε να προσφέρει λοιπόν αυτή την αίσθηση στον οδηγό. Οι χώροι είναι περίπου παραπλήσιοι με το προηγούμενο μοντέλο. Μία παρατηρήση υπάρχει στην είσοδο των πίσω επιβατών, καθώς είναι λίγο μικρό το άνοιγμα των πίσω θύρων. Το ίδιο μπορούμε να πούμε και για το πορτμπαγκάζ. Πάρα πολύ καλή ποιότητα, τα υλικά, το φινίρισμα, πολύ νεανικό. Ένα ωραίο, πολύ ωραίο αυτοκίνητο θα έλεγα. Και πάμε τώρα έτσι λίγο να φέρουμε λίγο για την Toyota. Καθώς είναι η μόνη εταιρεία που όλοι πήγανε κατευθείαν στο ηλεκτρικό σύμφωνα
με τις εταιρείες και με την Ευρωπαϊκή Ένωση που έρχεται και αναγκάζει τις εταιρείες να πάνε στην ηλεκτροκίνηση. Η Toyota είναι μια από τις εταιρείες η οποία παρέμεινε πιστή στην υβριδική τεχνολογία και όχι μόνο έμεινε, το υποστήριξε και βλέπουμε τα αποτελέσματα. Σιγά σιγά βγαίνουν μοντέλα τα οποία πραγματικά έχουν πάρα πολύ εκπληκτική υβριδική τεχνολογία. Και δεν έχει πάει τόσο στο ηλεκτρικό. Κακά τα ψέματα, γιατί η Toyota είναι μια από τις εταιρείες που είναι, οδηγούν τον κόσμο στον χώρο του αυτοκινήτου. Υπάρχουν διάφορες τάσεις. Αν πούμε λοιπόν ότι ο στόχος είναι η μείωση των εκπομπών ρήπων, ακόμη και ο εκμετενισμός των εκπομπών ρήπων, υπάρχουν λοιπόν διάφορες τάσεις. Οι Ιάπωνες λοιπόν πιστεύουν μέσα από την υβριδική τεχνολογία, δηλαδή οι μπαταρίες να φορτίζονται κατά την κύκληση, ακόμη και plug-in, γιατί υπάρχουν λοιπόν και αυτή η δυνατότητα. Έχουν καταφέρει με τα καινούργια βρετικά συστήματα, με πολύ 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 χαμηλή κατανάλωση, να προσφέρουν αυτή τη δυνατότητα χωρίς κάποιος να έχει το άγχος ή να χρειάζεται υποδομές όπως θα χρειαστεί ένα αμυγός ηλεκτρικό αυτοκίνητο, η οποία πιο πολύ είναι μια ευρωπαϊκή τάση, θα λέγαμε. Έτσι. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Εντάξει, τα ηλεκτρικά έχουν τα δικά τους λοιπόν πλεονεκτήματα, έτσι κι αλλιώς. Το θέμα είναι υποδομές και οι υποδομές δεν είναι δύσκολο να γίνουν, πιστεύω. Αρκεί λοιπόν κάποιος να πιστέψει ότι υπάρχει αγορά, υπάρχει. Θα γίνουν πωλήσεις δηλαδή ηλεκτρικών αυτοκίνητων, ούτως ώστε να επενδύσει σε αυτές τις υποδομές. Γενικώς το όλο το πράγμα λοιπόν στην αυτοκίνηση, όπως βλέπετε λοιπόν, αλλάζει και σταδιακά λοιπόν θα πάμε στα πλήρως εξηλεκτρισμένα αυτοκίνητα που θεωρούμε, η αγορά θεωρεί ότι θα έρθουν εκεί στο 2030. Μέχρι τότε όμως το σημαντικό ρόλο λοιπόν στα συγκεκριμένα τεχνολογία θα την παίξουν τα υβριδικά αυτοκίνητα και ήδη λοιπόν και Ευρωπαίοι κατασκευαστές. Ακολουθούν λοιπόν την υβριδοποίηση. Βλέπουμε λοιπόν να έρχονται πάρα πολλά αυτοκίνητα με υβριδικά συστήματα, με μπαταρίες δηλαδή, που θα φορτίζονται είτε κατά την κίνηση, είτε λοιπόν από τον συμβατικό κινητήρα, ακόμη λοιπόν και plug-in. Και τώρα, μια που αναφέρουμε για την υβριδική τεχνολογία, το θέμα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, με τους νόμους οι οποίους βγάζει και τις αποφάσεις οι οποίες έχει κατά καιρούς, έχει πιέσει τις αυτοβιομηχανίες να μπουν στον χώρο του ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Πολλές εταιρείες λοιπόν αρχίσαν να βιαστούν να βγάλουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Η Toyota είναι η μόνη εταιρεία που είπε: εντάξει, και ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Ας βγάλω εγώ το ιδρυβικό, να συνεχίσω αυτή την τεχνολογία και κάποια στιγμή θα έχω και το ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Δηλαδή είναι μια εταιρεία η οποία πραγματικά, από ό,τι καταλαβαίνω, έχει μπει στη φιλοσοφία ότι εντάξει, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να θέλει ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αλλά θέλει όντως αυτό που είπατε, υποδομές. Αυτές θα αργήσουν, οι χώρες πρέπει να πιεστούν πλέον. Πλέον πιέζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει υποδομές, να βοηθήσει εταιρείες να κάνει υποδομές. Οπότε σου λέει το Γιώτα ότι θα αργήσει αυτό το πράγμα. Οπότε εγώ συνεχίζω την υβριδική τεχνολογία και όταν είμαι έτοιμη, που το Γιώτα το έχει αποδείξει πολλές φορές, θα λανσάρω την κατάλληλη στιγμή και το ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Δεν θα διαφωνήσω. Είπαμε και στην αρχή ότι ήταν το Toyota έχει λοιπόν προσιλωθεί λοιπόν πάνω στην υβριδική τεχνολογία και την είναι δικαιώνει γενικώς το πώς εξελίσσονται τα πράγματα και εκείνη λοιπόν πόσο έτοιμη είναι για την επόμενη μέρα. Και όχι, μια και είπαμε για υβριδική τεχνολογία, νομίζω αν έχουμε ολοκληρώσει με το Γιάρη, ήταν μια πάρα πολύ ωραία πάσα για να περάσουμε στο κλειό που παρουσιάστηκε χθες. Για να πούμε λοιπόν για τον κλειό. Το οποίο κλειό λοιπόν, και αυτό από το 20 θα έχει λοιπόν υβριδική έκδοση. Δεν μας έχουν ανακοινώσει περισσότερα στοιχεία, δηλαδή το τι μπαταρίες θα έχει, αν τι αυτονομία ηλεκτρική θα έχει. Το περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το Clio δεν θα έχει ηλεκτρική έκδοση. Θα σας πω λοιπόν σε λίγο ποιοι θα είναι οι σημαντικοί κινητήρες. Δεν θα έχει λοιπόν ηλεκτρική έκδοση, καθώς το ηλεκτρικό λοιπόν Clio, σε εισαγωγικά λοιπόν το ηλεκτρικό Clio, θα είναι το ZOE, που είναι ένα αμυγός ηλεκτρικό αυτοκίνητο, θα πουληθεί ανεξάρτητα. Ουσιαστικά βασίζεται λοιπόν στο πλαίσιο λοιπόν του Clio. Είναι ένα εντελώς ανεξάρτητο αυτοκίνητο και θα πωλείται λοιπόν ανεξάρτητα, όπως και μια καινούργια γκάμα ηλεκτρικών αυτοκινήτων από την πλευρά της Renault, η οποία και η Renault στην Γαλλία διέθετε εδώ και χρόνια ηλεκτρικά αυτοκίνητα, όπως το Twizy. Έτσι. Για κάποιο λόγο λοιπόν δεν θα τα σε επιλεγμένες αγορές τα διέθετε. Πλέον λοιπόν όλα αυτά τα αυτοκίνητα, όπως και τα ZOE, θα πωλούνται και στην Ελλάδα. Clio λοιπόν καινούριο, πέμπτη γενιά, ένα επίσης best seller, ειδικά στην ευρωπαϊκή αγορά. Ένα αυτοκίνητο που από την αρχή λοιπόν της κυκλοφορίας του πάντα ήταν καινοτομικό. Ήταν λοιπόν το πρώτο αυτοκίνητο που σε μήκος ξεπέρασε τα 4 μέτρα στην κατηγορία B μιλάμε, τα Superman δηλαδή. Και ήταν πολύ πρωτοποριακό για την εποχή του, καθώς
Η Renault διέγνωσε λοιπόν την ανάγκη για μεγαλύτερα αυτοκίνητα. Πλέον λοιπόν στην πέμπτη γενιά, που και εδώ υπάρχει λοιπόν ένα πλαίσιο και αυτό λοιπόν στη λογική να μπορεί λοιπόν να δεχτεί όλα αυτά τα συστήματα της, του ηλεκτρισμού, τις μπαταρίες κτλ. Οι διαστάσεις παραμένουν ίδιες, ελαφρώς μικρότερες είναι. Βασικό πλεονέκτημα είναι η χώρη που έχει το αυτοκίνητο. Και από εκεί και ύστερα λοιπόν αυτό το στυλ λοιπόν το γαλλικό, το avant-garde αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Πολύ καλή ποιότητα κατασκευής, κεντρική οθόνη και εκεί εδώ πέρα βλέπουμε μια ταμπλέτα 9,3 ιντσών κάθετα τοποθετημένη που μπορεί λοιπόν να κάνεις τη τεχνή σου, να επιλέξεις τη μουσική σου και ό,τι θα χρειαστείς. Πολύ καλή θέση οδήγησης, χώρη όπως είπαμε. Και από εκεί ύστερα υπάρχει μια γκάμα κινητήρων που πιστεύω ότι ταιριάζουν πάρα πολύ καλά στην ελληνική αγορά. Υπάρχει χιλιάρης που ξεκινάει με τα 5 άλογα, ατμοσφαιρικός. Μετά πάμε λοιπόν σε χιλιάρι turbo τρικύλινδρο πάντα με 100 ύπους και επιλογή κυβωτίου αυτόματου. Υπάρχει και ο 1,3 με τους 130 ύπους που νομίζω αυτή είναι μια η έκδοση που θα πρέπει να επιλέξει κάποιος αν τον ενδιαφέρουν και επιδόσεις. Και φυσικά υπάρχει ο diesel ο κλασικός ο 1,5. Τιμές από 12.990 με την έκδοση που ισχύει για το λανσάρισμα των 500 ευρώ για την έκδοση με τους 75 ύπους. Στα 14.190 ξεκινάει με τους 100 ύπους. Και λίγο πιο ακριβώς είναι στα 15.990 το μοτέρ, η έκδοση με το μοτέρ με σταχεία 300 κυβικά. Με πλούσιο, πάρα πολύ πλούσιο εξοπλισμό και ειδικά με τα συστήματα ενεργητικής ασφάλειας που βρίσκουμε λοιπόν και στο Megane και στις μεγαλύτερες κατηγορίες. Το όνομα Clio υπάρχει, το brand name του Clio είναι δυνατό για την Renault. Για ποιο λόγο έτσι να μην κάνει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, να είναι το Clio και να έχει πάει στην φιλοσοφία ναι. του να παρουσιάσει ένα άλλο μοντέλο, άλλο όνομα. Κακά τα ψέματα, ναι. όταν ο κόσμος ακούει ότι θα βγάλει το Clio ηλεκτρικό, ξέρει το Clio. Έχει τον brand name. Κάτι που κάνει πεζό με το 208. Ακριβώς. Ναι. Γιατί να πάμε σε αυτή τη φιλοσοφία. Δεν θέλει να πειράξει το Clio, δηλαδή. Δεν θέλει να το πειράξει καθόλου, να παραμείνει έτσι. Το marketing και πώς το βλέπει μια εταιρεία είναι κάτι το οποίο εντάξει, καμιά φορά μπορεί να υπάρχουν πράγματα που κι εμείς οι ίδιοι δεν γνωρίζουμε. Είναι αποφάσεις που παίρνουν στρατηγικά, έχει να κάνει με τις αγορές, γιατί όπως καταλαβαίνετε θα πρέπει το συγκεκριμένο αυτοκίνητο εκτός λοιπόν από την γαλλική αγορά, την ευρωπαϊκή αγορά, ενδεχομένως να πουληθεί και σε άλλες αγορές ή το ΖΟΕ λοιπόν να στοχεύει σε άλλες αγορές που πιθανόν λοιπόν να θέλουν να κάνουν κάποιο επαναστάσμα. Κανείς δεν ξέρει τώρα τι βρίσκεται μέσα. Καλά, σίγουρα. Λοιπόν, γι' αυτό υποθετική ζήτηση κάνουμε. Σύμφωνα με αυτά που γνωρίζουμε και μας βλέπουν τις εταιρείες. Δηλαδή, όταν μια εταιρεία. Βλέπουμε οι περισσότερες εταιρείες θα βγάλουν ένα αυτοκίνητο με κινητήρα ιστορικής καύσης και σου λέει ότι έρχεται τα επόμενα χρόνια και το ηλεκτρικό του. Η Renault παρέμεινε εκεί. Θα βγάλω κάτι άλλο. Δεν θα βγάλω το Clio ηλεκτρικό. Ναι. Είναι λίγο περίεργο πάντως, γιατί και κατά ψέματα ότι στον κόσμο που θέλει να αγοράσει ή λατρεύει το Renault Clio, θα το άρεσε ιδέα και ένα ηλεκτρικό. Απλώς η εταιρεία έχει τελείως διαφορετική φιλοσοφία. Εντάξει, απλώς γι' αυτό συζητάμε να δούμε περίπου να κάνουμε μια αποθετική συζήτηση, να δούμε γιατί η Renault το αποφάσισε αυτό. Πιθανόν να έχει σχέση με το λανσάρισμα και τις αγορές στις οποίες θα θέλει να απευθυνθεί. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Οπότε, νέο Renault Clio λοιπόν παρουσιάστηκε χθες στην Αθήνα. Πιστεύω ότι αυτό που θα κερδίσει τις εντυπώσεις είναι ο 1300 κινητήρας, ο βενζίνης με 130 ύπους. Και καλή τιμή. Αυτό είναι το δεύτερο που θα έλεγα, όντως πολύ καλή τιμή. Πάμε τώρα έτσι λίγο να μιλήσουμε για το Current Driver. Για το περιοδικό το οποίο συντροφεύει εμάς τους αναγνώστες χρόνια τώρα, δεν να είναι καλά. Να είσαι καλά και εμείς προσπαθούμε λοιπόν κάθε μήνα να δημιουργούμε λοιπόν αυτή την ανάγκη, να γίνει μια συνήθεια για τον κόσμο, να μας αγοράζει, να μας διαβάζει, γιατί του προσφέρουμε λοιπόν την ενημέρωση που θέλει και θα μας βρίσκει πάντα updated, ένα ενδιαφέρον περιοδικό που θα διαβάζεται από την αρχή μέχρι το τέλος. Καθώς λοιπόν η συγκεκριμένη κατηγορία έχουμε πάρα πολλά λανθαρίσματα, ενώ στο B-segment, στα αυτοκίνητα πόλης, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι λοιπόν του Current Driver που θα κυκλοφορήσει εκτάκτως την Παρασκευή με τα παραπολιτικά λόγω της αργίας του τριμέρου της 28ης θα είναι λοιπόν σε αυτή την κατηγορία. Έχουμε λοιπόν 208, το οποίο λοιπόν οδηγήσαμε στην Πορτογαλία πριν από λίγες μέρες. Έχουμε λοιπόν το Γιάρης από την Στατική.
Έχουμε λοιπόν το Clio, δοκιμή, έτσι κι αλλιώς, και επίσης έχουμε μια μεγάλη έρευνα για το πώς εξελίσσεται η συγκεκριμένη κατηγορία σε επίπεδο πωλήσεων στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, όπως και ένα ρεπορτάζ για ποια αυτοκίνητα σε αυτήν την κατηγορία έρχονται, γιατί όπως ξέρετε αναμένουμε Jazz, αναμένουμε Mazda 2 και γενικώς έχει πολύ 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 ενδιαφέρον. Αναμένουμε πολλές μάχες στο χώρο της συγκεκριμένης κατηγορίας, πολλές μάχες στον ανταγωνισμό. Βεβαίως, βεβαίως. Έτσι κι αλλιώς είναι και η μοναδική κατηγορία που ό,τι δείχνουν οι έρευνες δεν έχει τρωθεί από τα παντός είδους SUV και crossovers, κάτι που έχει συμβεί και με το C-segment, δηλαδή την αμέσως επόμενη κατηγορία, και ειδικά λοιπόν με το D, δηλαδή αυτοκίνητο όπως το Volkswagen Passat. Λοιπόν, και μια και πάση segment, ένα πολύ μεγάλο λοιπόν κομμάτι πάλι του επόμενου τεύχους είναι αφιερωμένο λοιπόν στο C-segment, λόγω λανσαρίσματος της νέας σειράς 1. Καθώς αναγνώστες μας μπορούν να βρουν λοιπόν ένα μεγάλο ιδιωτικό που έχει να κάνει με την BMW σειρά 1 και τον ανταγωνισμό. Μιλάμε για ένα ιδιωτικό με την Alpha Class, με το Alpha 3 το Sportback, που και αυτό μπορεί να είναι ένα αυτοκίνητο αρκετά χρόνια στην αγορά. Μέσα στους επόμενους μήνες θα παρουσιαστεί το καινούριο, αλλά παραμένει πολύ δύσκολος παίχτης και πολύ δυνατός παίχτης. Και βεβαίως σε αυτή την εξίσωση βάλαμε και το 308, ένα αυτοκίνητο που ακουμπάει από τα mainstream στα premium, έχοντας πολλές τεχνολογίες και ένα πολύ ωραίο πλαίσιο που για κάποιον που του αρέσει η οδήγηση έχει μια ωραία δουλειά που πιστεύω να γνώσει μας μπορεί να καταλάβει τα υπέρ και τα κατά του καθενός. Και από εκεί στερα, εντάξει, υπάρχουν, ξέρετε, οι αποστολές που είχαμε στο μήνα, δοκιμές, motorsport, το τι συμβαίνει στη Formula 1, WRC. Τα πάντα για το φόρτο αυτοκίνητο, είτε μηχανοκίνητο αθλητισμό, είτε ακριβώς. Για ακριβώς. Το απλό κόσμο, για τα επιβατικά αυτοκίνητα. Λοιπόν, οπότε αυτή την Παρασκευή, έκτακτη λοιπόν έκδοση με τα παραπολιτικά. Όσοι πιστοί του Current Driver, που είστε και πολύ κακά τα ψέματα, χρόνια στο χώρο των περιοδικών μας έχει συντροφεύσει. Μην χάσετε λοιπόν την έκτακτη έκδοση του Current Driver με πάρα πολλά νέα. Κύριε Μερδέκη, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας και ελπίζω στο μέλλον να σας έχουμε και ακόμα πιο συχνά εδώ στην εκπομπή μας, να λέμε πράγματα για το αυτοκίνητο και να ενημερώνουμε τον κόσμο. Πάντα στη διάθεσή σας, την καλημέρα μου στην πολύ όμορφη Θεσσαλονίκη. Καλή σας μέρα, κύριε Μερδέκη, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Γεια σας. Αυτός λοιπόν ήταν μαζί μας ο διευθυντής και εκδότης του Current Driver, ο κύριος Νίκος Μερτέκης. Μας είπε 5 πράγματα για τον Γιώτα Γιάρης, που ήταν η παρουσίασή του που έγινε τις προηγούμενες μέρες στο Άμστερνταμ, και το Renault Clio που παρουσιάστηκε εχθές στην Αθήνα από την εισαγωγική εταιρεία, πρώτη πανελλήνια παρουσίαση. Και έπεται και άλλες παρουσιάσεις, μα πάρα πολλές, και έπεται και η έκθεση της Αθήνας. 9 Νοεμβρίου έχουμε και την έκθεση αυτοκινήτων της Αθήνας με πάρα πολλά νέα μοντέλα. Σίγουρα ένα από αυτά θα είναι και το Renault Clio εκεί, για να το θαυμάσει και να το δει ο κόσμος. Να ανακεφαλαιώσουμε λοιπόν, να πούμε λίγο τις τιμές του Renault Clio. Ξεκινάμε από τον χιλιάρι το βενζίνης με τους 75 ύπους. Η τιμή κατεβαίνει κάτω από τις 13.000 ευρώ, είναι 13.490, αλλά με τις 500 ευρώ έκθεση πάμε στα 12.990. Έχουμε το χιλιάρι τον κινητήρα βενζίνης με τους 100 ύπους στο τουρμπίσιο, εκεί ξεκινάμε από τις 14.190, ο οποίος συνδυάζεται και με αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων. Ένα πραγματικά ωραίο πακέτο για το νέο Renault Clio είναι 1.300 βενζίνης τούρμο με τους 130 ύπους σε πάρα πολύ καλή τιμή στις 20.290 ευρώ, και σε επίπεδο diesel κινητήρων έχουμε δύο εκδόσεις από τον ίδιο κινητήρα, 1.500 με 85 ύπους και 1.500 με τους 115 ύπους, έναν κινητήρα με τους 115 ύπους, ο οποίος είναι ο best seller diesel κινητήρας της αγοράς, καθώς δεν τον έχει μόνο η Renault τοποθετήσει στα αυτοκίνητά της, αλλά έχουμε και σε πάρα πολλές μάρκες, οι οποίες έχουν πάρει και έχουν βάλει το συγκεκριμένο κινητήρα στα μοντέλα τους.